Φαντάζομαι ότι ανέβηκε η κίνηση, έρχεται περισσότερος κόσμος, άνοιξε και το φάσμα των δικαιούχων για τα self-test. Ναι. Όντως, υπάρχει μεγάλη προσέλευση σήμερα στα φαρμακεία, καθώς από σήμερα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι, υπάλληλοι, όχι εργοδότες ακόμα δυστυχώς, όλοι οι εργαζόμενοι λοιπόν στο λιανεμπόριο, στο σούπερ μάρκετ, στα καταστήματα τροφίμων, εστίασης, στις μεταφορές και σε κάποιους ακόμα κλάδους. Υπάρχει απόθεμα, έχετε επαρκές ποσότητες, Νομίζω ότι θα χρειαστεί να μας ξανατροφοδοτήσουν ίσως και αύριο. Ωστόσο, θα θέλαμε να πούμε τον κόσμο να μην ανησυχεί, γιατί θα υπάρχει συνεχής ροή. Δεν χρειάζεται να πάρουν το self-test οι δικαιούχοι όλοι σήμερα. Μπορούν να το πάρουν μέχρι και την Παρασκευή. Καθώς για αυτή την εβδομάδα το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα μέχρι και την Κυριακή, 25 Απριλίου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Τι ρωτάει ο κόσμος? Ο κόσμος ζητάει το self-test του, ρωτάει πότε θα μπορεί να το ξαναπάρει. Μάλιστα, με την ευκαιρία αυτή να διευκρινίσουμε ότι από αυτή την εβδομάδα οι μαθητές δεν θα δικαιούνται 2 τεστ την εβδομάδα, αλλά θα δικαιούνται 1 και οι εκπαιδευτικοί, όπως όλοι οι υπόλοιποι δικαιούχοι. Φυσικά ρωτάνε κάποιος κόσμος πώς θα το κάνουμε το τεστ, ωστόσο οι οδηγίες μέσα είναι πολύ αναλυτικές και σχετικά εύκολες και η διαδικασία κινείται ομαλά μέχρι στιγμής. Είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ. Πήρα και το self-test. Πώς χρησιμοποιώ αυτό? Λοιπόν, επειδή με ρώτησες και πριν, μην ανησυχείς καθόλου, δεν θέλει πολλά εκατοστά μέσα στη μύτη. Περίπου 3. Το λέει και αναλυτικά στις οδηγίες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.